Το μυαλό σου θα είναι πάντα σε εκείνη. Με την Ηλιάνα το θέμα έχει τελειώσει. Είμαι σίγουρη ότι ούτε εσύ τη σκέφτεσαι πια. Η Ηλιάνα εμένα ήθελε. Αν σε ήθελε, δεν θα είχε παντρευτεί τον Μιχαήλ. Παντρευτώ, έχω αποφασίσει. Θα κάνεις ένα γάμο χωρίς έρωτα επειδή έχεις συμφωνηθεί. Εγώ και εσύ, Οδυσσέα, βρεθήκαμε σε λάθος στιγμή. Είσαι κολλημένος μαζί της, έτσι. Έτσι κι αλλιώς έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Τον είδα. Συναντήθηκες με τον Οδυσσέα. Πήγαμε στη Ρώμη με τον Μιχαήλ και τον συνάντησα. Τι κάνεις, Ηλιάνα? Μια χαρά. Είπα να σου δώσω να τα βρούμε αυτή την αδέρφια. Έρχομαι στην έκθεση σου να σε τιμήσω. Και μου έχεις φάτσα φορά το γυμνό της γυναίκας μου. Ναι. Ο μπάσταρδος. Ξεκρέμα στον πίνακα τώρα. Ποιο γάνο? Η Ηλιάνα ολόγινε σε ένα πίνακα. Και δεν το είδα μόνο εγώ. Όλοι σε αναγνώρισαν. Του είχες ποζάρει? Σου είπα όχι. Λέει ότι ποτέ δεν ποζάρε. Ότι το ζωγράφισε ρήμην της. Πάθαμε την ώρα. Τη στιγμή. Ηρέμησε. Και να σκάσει πάλι καμιά αμαρτωλή ιστορία. Μπορείς να με κοιτάξεις τα μάτια για να μου πεις ότι δεν είσαι ερωτευμένη μαζί μου? Δεν θα περάσει έτσι αυτό. Φαντάζεσαι να έρθει και να σε βρει εδώ? Κάποιες φορές κερδίζεις, κάποιες χάνεις, Νικόλ. Έκανες τις επιλογές σου. Ήταν που θα με βοηθούσες κιόλας, ε. Δεν το πιστεύω. Εθνική διαπραγμάτευση για την εταιρεία μου. Είναι δυνατόν. Αρχηγέ, η Δαμιανού νομίζω είναι έτοιμη να μας μιλήσει. Αν Νικόλ Αλεξίου είχε τάσεις φυγής, έπρεπε να το είχες προλάβει με δραστικό τρόπο. Καταλαβαίνεις πολύ καλά τι εννοώ. Λέω τίποτα. Σε παρακαλώ πολύ, θα πάθω καμιά καρδιά, πάρε με ένα τηλέφωνο. Τι έγινε? Πού είσαι? Όταν ακούς το μήνυμα, πάρε με.